27 Φεβρουαρίου του 425 μετά Χριστόν. Η ίδρυση του Πανδιδακτήριου, του πρώτου πανεπιστημίου της Ευρώπης. Η κοινωνία της πρωτοβυζαντινής περίοδου μπορεί να χαρακτηριστεί ως η πλέον μορφωμένη της εποχής της παγκοσμίως και σίγουρα ολόκληρης της υπερχιλιετούς ιστορίας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Σχεδόν απάντες οι υπήκοοι της Αυτοκρατορίας και των δύο φύλων είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά της Αυτοκρατορίας. Ως συμβατικό ορόσημο του τέλους αυτής της πρωτοβυζαντινής περίοδου ορίζεται η λήξη της πρώτης μεγάλης εσωτερικής κρίσης στο Βυζάντιο, της οικονομαχίας, το 767. Στον τομέα του πολιτισμού, μεγάλο ρόλο διαδραμάτισε η ίδρυση του Πανδιδακτήριου στην Κωνσταντινούπολη, που από πολλούς ιστορικούς θεωρείται ότι είχε τη δομή ενός πρώιμου πανεπιστημίου με τα σύγχρονα δεδομένα. Αυτό ιδρύθηκε από τον Αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Δεύτερο στις 27 Φεβρουαρίου του 425. Επί των ημερών της βασιλείας του, η Αυτοκρατορία αντιμετώπισε επιτυχώς διάφορα εξωγενή και εσωτερικά προβλήματα, που η αίσια έκβασή τους οφειλόταν μάλλον στο επιτελείο του παρά στις ικανότητες του ίδιου. Γενικότερα ο Θεοδόσιος ο Δεύτερος ήταν νοθρός και άβουλος, ο οποίος έλαβε την απόφαση για την ίδρυση του Πανδιδακτήριου κατόπιν παροτρύνσεων της αδελφής του Πουλχερίας και της συζύγου του Ελίας Ευδοκίας. Όταν ο Θεοδόσιος πέθανε, η Πουλχερία παντρεύτηκε τον συγκλητικό Μαρκιανό και έτσι το ζεύγος ανήλθε στον αυτοκρατορικό θρόνο. Η Πουλχερία ήταν η πρώτη και η μοναδική γυναίκα που παρευρέθηκε σε Οικουμενική Σύνοδο, την Τέταρτη στη Χαλκιδόνα, ανέγειρε τον πρώτο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών και σύμφωνα με την παράδοση ήταν η ιδρύτρια της Μονής Ξηροποτάμου στο Άγιον Όρος. Η σύζυγος του Θεοδοσίου του Δεύτερου, η Ελία Ευδοκία, που πριν βαπτιστεί χριστιανή έφερε το όνομα Αθηναίδα, καταγόταν από την Αθήνα και ήταν κόρη του καθηγητή της ρητορικής στη Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών Λεόντιου. Λόγω κληρονομικών διαφορών με τα αδέλφια της, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη για να διεκδικήσει το δίκιο της και εκεί γνωρίστηκε με την Πουλχερία, που τελούσε χρέη αντιβασίλισσας μέχρι ο αδελφός της να ενηλικιωθεί. Η Πουλχερία διέκρινε τις ικανότητες της Αθηναίδας και την πάντρεψε με τον Θεοδόσιο, βαπτιζόμενη πρώτα χριστιανή και λαμβάνοντας το όνομα Ελία Ευδοκία. Όμως αυτή έπεσε θύμα συνωμοσιών των αυλικών και ήλθε σε τριβές με την Πουλχερία, οπότε χώρισε τον Θεοδόσιο και εγκαταστάθηκε μόνιμα στα Ιεροσόλυμα, ακολουθώντας προσωρινά την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Το Πανδιδακτήριο στεγάστηκε στο Καπιτόλιο, ένα κτίσμα από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου που χρησιμοποιούνταν για τη λατρεία των αυτοκρατόρων πριν την καθιέρωση του χριστιανισμού ως επίσημη θρησκεία του κράτους. Αυτό βρισκόταν περίπου 500 μέτρα δυτικά του υποδρόμου, πλησίων της μεγαλοπρεπούς πλατείας του Φιλαδελφίου. Το Πανδιδακτήριο περιλάμβανε 31 έδρες με κορυφαίες σχολές για το δίκαιο, τη φιλοσοφία, την ιατρική, την αριθμητική, τη γεωμετρία, την αστρονομία, τη μουσική, τη ρητορική και άλλες. Από τις παραπάνω 31 έδρες, τα μαθήματα στις 15 από αυτές γίνονταν στη λατινική και τα υπόλοιπα 16 στην ελληνική. Ο πυρήνας της εκπαίδευσης για τους περισσότερους φοιτητές ήταν η ρητορική, η φιλοσοφία και το δίκαιο με στόχο την παραγωγή μορφωμένου προσωπικού για τη στελέχωση των κρατικών και των εκκλησιαστικών υπηρεσιών. Στο Πανδιδακτήριο δεν περιλαμβανόταν έδρα θεολογίας, αφού αυτή διδασκόταν στην Πατριαρχική Σχολή. Το Πανεπιστήμιο αυτό διατήρησε ενεργή τη φιλοσοφική παράδοση του Πλατωνισμού και του Αριστοτελισμού, με την πρώτη να αποτελεί τη μακροβιότερη και αδιάσπαστη πλατωνική σχολή που λειτουργούσε για σχεδόν 2 χιλιετίες από τον 5ο αιώνα π.Χ. μέχρι τον 15ο αιώνα. Το Πανδιδακτήριο τελούσε υπό την αιγίδα του εκάστοτε αυτοκράτορα και η αποφύτιση των σπουδαστών γινόταν κατόπιν υποβολής μιας εργασίας του στη νομική ή τη ρητορική με θέμα που είχε θέσει ο αντίστοιχος διδάσκαλος της σχολής. Στα μέσα του 6ου αιώνα, επί της βασιλείας του Ιουστινιανού, η νομική σχολή ανεξαρτητοποιήθηκε από το Πανδιδακτήριο και απέκτησε πενταετή φοίτηση. Στις αρχές του 7ου αιώνα το Πανδιδακτήριο διέκοψε τη λειτουργία του για λίγα χρόνια, αλλά λειτουργήσε εκ νέου όταν στο Βυζαντινό θρόνο ανήλθε ο Φωκάς, διορίζοντας τον Στέφανο τον Αλεξανδρέα επικεφαλής του Ιδρύματος. Το 717 στον θρόνο ανήλθε ο Λέων III ο Ίσαυρος. Μία δεκαετία αργότερα ξέσπασε η οικονομαχία, που η πρώτη περίοδος αυτής της κρίσης διήρκεσε 61 χρόνια. Η διαμάχη αυτή, που έλαβε τη μορφή εμφυλίου και θύματα της υπήρξαν σπουδαία καλλιτεχνήματα, πέρα των ανθρωπίνων ζώων, έγκυτο στο θεολογικό ζητούμενο για το εάν οι ανθρωπόμορφες εικονιστικές παραστάσεις θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στον εκκλησιαστικό βίο των πιστών. Επί των ημερών του Λέοντα, το εκπαιδευτικό σύστημα της αυτοκρατορίας καταβαραθρώθηκε και το Πανδιδακτήριο σίγουρα παράκμασε. Σύμφωνα με τους εικονολάτρες επικριτές του, το Πανδιδακτήριο πυρπολήθηκε και οι καθηγητές θανατώθηκαν, αλλά πιθανότατα αυτές οι αναφορές δεν είναι αληθείς.
Στα μέσα του 9ου αιώνα, η λειτουργία του πανδιδακτήριου μεταφέρθηκε στη Μαγνάβρα, όπισθεν της Αγίας Σοφίας. Την απόφαση αυτή έλαβε ο αυτοκράτορας Μιχαήλ III σε συνεργασία με τον στενό του σύμβουλο, συμπολεμιστή και θείο του, Βάρδα. Ο Βάρδας όμως έπεσε θύμα αυλικών συνωμοσιών και δολοφονήθηκε μπροστά στον αυτοκράτορα. Η Μαγνάβρα ήταν το παλαιό ανάκτορο της Συγκλήτου, που αργότερα μετατράπηκε στην αίθουσα του θρόνου. Έτσι το πανδιδακτήριο αποκαλεί το εκπαιδευτήριο ή πανδιδακτήριο της Μαγνάβρας και τα μαθήματα λάμβαναν χώρα στην περίστυλη αυλή του ανακτόρου. Τότε έγινε μία προσπάθεια η εκπαίδευση να περιέλθει υπό τον απόλυτο έλεγχο του κοσμικού κράτους και γι' αυτό αποκλήθηκε έξω σοφία ή αλλιώς θύραθεν παιδεία, όπου η φοίτηση ήταν δωρεάν. Επικεφαλής του Ιδρύματος τέθηκε ο σπουδαίος λόγιος και οικονομάχος Λέων ο μαθηματικός με καταγωγή από τη Θεσσαλία. Στο πανδιδακτήριο δίδασκαν 15 καθηγητές στην ελληνική, ενώ άλλοι 15 στη λατινική γλώσσα. Το 10ο αιώνα ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος ενίσχυσε το πανδιδακτήριο και τον επόμενο αιώνα ο Κωνσταντίνος ο Μονομάχος προέβησε μεταρρυθμίσεις, ιδρύοντας δύο ακόμα σχολές, το Διδασκαλείο των Νόμων, αντίστοιχη της νομικής σχολής, και το Γυμνάσιο, όπου διδάσκονταν όλες οι υπόλοιπες επιστήμες. Στο Διδασκαλείο των Νόμων πρώτος διευθυντής τέθηκε ο Ιωάννης Ξυφυλίνος, ενώ στο Γυμνάσιο διορίστηκε ο Μιχαήλ Ψελός. Η περίοδος της παρακμής ξεκίνησε με τη λατινική κατάκτηση του 1204, αν και το Πανεπιστήμιο επέζησε ως μικοσμικό ίδρυμα υπό τη διαχείριση της Εκκλησίας μέχρι την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Ως αυτοκρατορικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, το πανδιδακτήριο μετατράπηκε σε μεντρεσέ από τον Μωάμεθ τον δεύτερο τον Πορθητή μετά την άλωση, του οποίου μετεξέλιξη είναι το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Ως πρώην εκπαιδευτικό ίδρυμα των Βυζαντινών, αυτό συνέχισε να λειτουργεί υπό τον έλεγχο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αποτελώντας ουσιαστικά τη συγχώνευση της Οικουμενικής Πατριαρχικής Σχολής και του Πανδιδακτήριου, το θεσμικό πρόγονο της Μεγάλης του Γένους Σχολής. Πρώτος διευθυντής του εκπαιδευτηρίου ήταν ο φιλόσοφος Μαρθαίος Καμαριώτης, τον οποίο διόρισε ο Πατριάρχης Γενάδιος Σχολάριος το 1454.